που είχαμε οι Δήμοι, αλλά και εμείς ως Δήμος Αρχαρχών, αυτά μας τα κλείδωσε και τα κράτησε προκειμένου να κάνει επιλογές, ρήτρα ή εγκυοδοσίες για τις συντάξεις. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην οικονομία της χώρας, η οποία προφανώς μας κάνει και εμάς να αλλάζουμε το σχεδιασμό, διότι η αλήθεια είναι ότι χωρίς τα χρήματα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελεί άλοθη ούτε προσωπικό του Δημάρχου, αλλά ούτε εδώ των στελεχών, όπως σήμερα, όπως βλέπετε, οι περισσότεροι εκ των αντιδημάρχων, προέδρων των νομικών προσώπων του Δήμου μας, βρίσκονται εδώ. Και βρίσκονται πάντα με μια συνέπεια και συνέχεια και σε συνεργασία εργαστή με το Προεδρείο, το Διοικητικό σας Συμβούλιο, προκειμένου αυτά τα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη γειτονιά να προσπαθήσουμε να ακουφίσουμε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό και αυτά που είπα πριν είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν θα αποτελέσει ποτέ για μας άλοθη. Εμείς μέσα από αυτές τις δυσκολίες, με το πραγματικό υστέρημα, θα προσπαθήσουμε, κυρία Πρόεδρε, να βάλουμε αυτές τις προτεραιότητες που μου έχετε θέσει, να τα αντιμετωπίσουμε. Ήδη και ο Αντιδημάρχος των Τεχνικών Έργων και της Καθαριότητος προσπαθούν, ομοίως τα οικονομικά, να συγκεντρώσουμε τα καλύτερα τα έσοδά μας. Θα είδατε, κάναμε και κάποιες επιλογές φέτος, οι οποίες στηρίζουμε τις αδύναμες και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τις χιλιάδες των συμπολιτών οι οποίοι έχουν μικρά και μεγάλα καταστήματα, τους μειώσαμε κατά 10% και αυξήσαμε τα τέλη στο καζίνο, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες και στα κτήματα στη Βαρημόπη. Είναι επιλογές οι οποίες γίνονται προκειμένου πραγματικά να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά του δικαίου. Μέσα από τέτοιες επιλογές πιστεύουμε ότι η Αυλίζα, μια περιοχή η οποία έχει μείνει για κάποιους λόγους λίγο πίσω, θέλω να σας πω ότι για εμάς... Πολύ πίσω. Μάλλον έχετε δίκιο. Το αναγνωρίζω και θα προσπαθήσουμε με έργα και με πράξεις τις επόμενες μήνες και χρόνια που έχουμε μπροστά μας σαν θητεία να ξεδιπλώσουμε αυτή την προσπάθεια. Παρά τις δυσκολίες που ανέφερα, θέλω σε εσάς να υπάρχει και η προσδοκία και η ελπίδα και η προοπτική ότι σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη γειτονιά, εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Θα σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχηθώ να είμαστε και του χρόνου την ίδια μέρα πάλι όλοι εδώ, να ανταλλάξουμε ευχές για υγεία, για προκοπή, για τα παιδιά μας να έχουν πρόοδο και να πάνε καλύτερα τα ζητήματα και της χώρας και του Δήμου μας, αλλά φυσικά και της γειτονιάς μας. Καλή χρονιά σε όλους, να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ.